Σκεφτόμαστε πολιτικά. Είναι μεγάλη μας χαρά που ανοίγουμε ένα κύκλο συζήτησης και θα συζητήσουμε γενικότερα την κατάσταση στην πολιτική στη χώρα. Αλλά και όχι μόνο, με αφορμή ένα άρθρο παρέμβαση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λευκάδα, η ακαδημαϊκός Ευγενία Αρβανίτη, υποψήφια βουλεύτρια με το Πασό Κινάλ στην Λευκάδα, η οποία ζυμώθηκε στις εκλογές, η αλήθεια είναι, ήρθε σε τριβή, έχει γνώση των προκλήσεων του νησιού και των προβλημάτων. Θα κάνουμε μια συζήτηση χρήσιμη. Καλό απόγευμα, κύριε Αρβανίτη, ελπίζω να είστε καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, πολύ καλά και χαίρομαι που θα μιλήσουμε ξανά από τη συχνότητα του Prisma FM. Χαιρόμαστε και θέλουμε εδώ να ανοίγουμε συζήτηση με όλους τους πολιτικούς χώρους και αλλιώς και να θέτουμε προβληματισμούς. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Θα ήθελα λίγο να πάμε σε κάποια ζητήματα που αφορούν, μονοπολούν το νησί μας. Ήρθε πάλι τώρα στο προσκήνιο με αφορμή το τμήμα, το πανεπιστημιακό. Γνωρίζουμε ότι εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει τμήμα πανεπιστημιακό. Υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι η βούληση της προηγούμενης κυβέρνησης να δημιουργηθεί ένα τμήμα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικής ανάπτυξης ουσιαστικά αναιρείται από αυτήν την κυβέρνηση και έχουμε έναν οδικό χάρτη, σύμφωνα με τα όσα μας έχει ενημερώσει και με ανακοίνωσή του ο κύριος Καπαδάς, για να προτείνει νέο τμήμα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι θετικό στη δημιουργία και πανεπιστημιακού τμήματος στη Λευκάδα. Και ως ακαδημαϊκός αλλά και ως υποψήφια συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, θα ήθελα συνολικά το σκεπτικό σας πάνω σε αυτό. Έχω την ευκαιρία να στείλω μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα και Βεβαίως. Να ενημερώσω το κοινό της Λευκάδας. Αυτός ο δικός χάρτης που ανακοινώθηκε από τον βουλευτή μας είναι νομίζω πάλι μια διαδικασία, μία από τα ίδια, να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Εδώ χρειάζεται, και το είπα πολύ με μεγάλη σαφήνεια, χρειάζεται πολύ μεγάλη διευρυμένη συζήτηση και διευρυμένες συνενέσεις για το πώς θα προχωρήσει η Λευκάδα και η Ελλάδα γενικότερα, αλλά για το νησί μας, να μιλήσω για το όνομό μας, πώς θα κινηθεί την επόμενη δεκαετία. Τι είδους τμήμα θα υπάρξει, με βάση ποιες ανάγκες καταγεγραμμένες, ποιο μοντέλο παραγωγικό θα υπηρετήσει για τον τόπο μας. Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ εύχομαι να γίνει το τμήμα, αλλά υπενθυμίζω και τα λόγια του πρίτανή μας, του Πανεπιστημίου Πατρών, όταν είχαμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε mm-hmm. μια συνάντηση και συζήτηση το Μάη, μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας, όταν ο κ. Πρίτανης είχε προειδοποιήσει πως λόγω του δημογραφικού ζητήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας, μέχρι το 2030 θα κλείσουν περίπου 150 πανεπιστημιακά τμήματα. Άρα, λοιπόν, εμείς πρέπει να σκεφτούμε πολύ πιο ευέλικτα και με ορίζοντες ανοιχτούς σε σχέση με την εκπαίδευση γενικά. Να μην αγκιστρώνουμε την εκπαίδευση μόνο στην ύπαρξη ενός τμήματος. Χρειάζεται να έχουμε έναν οδικό χάρτη πλουραλιστικό, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του οδικού χάρτη, έτσι. Ο οδικός χάρτης δεν είναι να φτιάξω ένα τμήμα μόνο, θα εξυπηρετήσει κάποιους λίγους φοιτητές. Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα παιδιά που φεύγουν από το Λύκειο? Ποιες διεξόδους και διαδρομές θα εξασφαλίσουμε για αυτούς? Τι είδους επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οραματιζόμαστε προκειμένου όλα τα παιδιά να έχουν ευκαιρία στη μάθηση και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση? Αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά και όλοι οι φορείς. Όχι μόνο ένας βουλευτής να πει: α, έχω ένα οδικό χάρτη, ελάτε να σας πω τι θα κάνω. Αν με επιτρέπετε, θέλω να πω πως υποθέτω πως αυτό το οποίο λέει ο βουλευτής, αν καταλάβα καλά κι εγώ, είναι πως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα κρίνει και θα προτείνει το τμήμα το αντίστοιχο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν καλύπτονται αυτές οι προδιαγραφές κάτω από την ομπρέλα του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Δεν θα προτείνει ο βουλευτής. Απλά δεν ξέρουμε ακόμα, γνωρίζουμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι θετικό στη δημιουργία τμήματος στη Λευκάδα. Δεν θα πρέπει να εξαιρείται από τα άλλα τα νησιά, η αλήθεια είναι. Και ουσιαστικά δεν ξέρουμε ακόμα το αντικείμενό του, το οποίο προφανώς και θα πρέπει να πληρεί αυτά τα κριτήρια τα οποία λέτε και περιγράφετε και στην επιστολή σας. Καταρχάς, δεν θέλω να κάνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να προχωρήσει και να το υλοποιήσει. Έτσι, γιατί εγώ ανήκω στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν θέλω να υπάρξει καμία αντιδικία ή οτιδήποτε, ότι αντιπολιτεύομαι αυτό το θέμα, που δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Μακάρι να δούμε, αλλά εγώ ζητάω, με βάση ποια ανάλυση αναγκών θα προταθεί το συγκεκριμένο τμήμα, γιατί είδαμε και το προηγούμενο τι τύχη είχε, και μετά ποια είναι η συμβολή όλων των φορέων, το επιμελητήριο, όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην παραγωγική ανάπτυξη του νησιού μας, ποιες είναι οι σκέψεις τους για την εκπαίδευση, ποιες ανάγκες. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τμήμα. Ένα τμήμα δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Η Λευκάδα είναι ένας δυναμικός νομός, έχει μια τρομερή ανάπτυξη του νησιού. Είναι να γίνει άναρχη,
και εδώ πρέπει να σκεφτούμε τι είδους επαγγέλματα, τι είδους δεξιότητες χρειάζονται για αυτό το νησί. Προκειμένου εμείς μετά να δώσουμε υπηρεσίες εκπαιδευτικές και προϊόντα και προγράμματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε, ενώ έχει ο βουλευτής μας και, και όλοι οι υπόλοιποι, και ο πρωθυπουργός και τα λοιπά που έχει κάνει εξαγγελία, ενώ λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το τμήμα, ας συζητήσουμε, και εδώ είναι κομβικός ο ρόλος του βουλευτή, αλλά και όλων των φορέων του νησιού μας, να μάθουμε επιτέλους να συζητάμε και να συμφωνούμε. Μάλιστα. Εκεί που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε λοιπόν έναν οδικό χάρτη επαγγελματικής εκπαίδευσης με προγράμματα που υπάρχουν, πάρα πολλά προγράμματα σε σχέση με τη διαβίου μάθηση, προγράμματα λοιπόν διαβίου μάθησης και κατάρτισης για τους επαγγελματίες του νησιού μας, προκειμένου να έχουν ουσιαστικές υπηρεσίες και ποιοτικές υπηρεσίες να προσφέρουν στην παραγωγική ανάπτυξη του νομού μας. Να δημιουργηθεί, αν θέλει, κωδικό, οδικό χάρτη, γιατί δεν δημιουργούμε ένα κόβο μάθησης, ανάπτυξης και ψηφιακής καινοτομίας. Η Λάρισα, για παράδειγμα, με το Joyce Park, το έχω αναφέρει αυτό. Είναι κάτι, μια καλή πρακτική που μπορούμε να τη μιμηθούμε. Αλλά χρειάζεται συστράτευση των ανθρώπων του νομού, των φορέων του νομού, να έχουν όραμα και φυσικά η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, δηλαδή το Erasmus. Υπάρχουν ένα σωρό χρηματοδοτικά εργαλεία που εμείς δεν τα αγγίζουμε ουσιαστικά. Άρα λοιπόν, αντί να περιμένουμε από έναν βουλευτή, και το είχα πει με όλο το σεβασμό στο θεσμό, ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει όλη τη σοφία του κόσμου, των φορέων, της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει ο βουλευτής και το πόστο που είναι να εισφέρουμε σε αυτή τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαλόγου για να συζητήσουμε τι είδους ανάγκες και τι είδους προγράμματα εκπαιδευτικά έχει ανάγκη η Λευκάδα. Λοιπόν, αυτό εγώ πρότεινα επίσης να υπάρχει και ένα ετήσιο αναπτυξιακό φόρουμ, όπως είναι, ας πούμε, το όπως γίνεται στους Δελφούς ή στην Πάτρα ή οπουδήποτε. Mm-hmm. Χρειάζεται να αρχίσει αυτή η διαδικασία διαλόγου και συνένεσης. Αλλιώς θα υπάρχουν πάντα μικροπολιτικά, ξέρετε, και θα πετάμε έτσι πυροτεχνήματα. Μάλιστα. Για την εκπαίδευση, για να δείξουμε ότι είμαστε μέσα στον παλμό και ουσιαστικά δεν θα κάνουμε καλή δουλειά και αυτή τη δουλειά που χρειάζεται η κοινωνία για να προχωρήσει μπροστά. Σας είπα, θέλουμε διαβίου εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Βεβαίως, ένα μεγάλο στοίχημα σε αυτό το οποίο λέτε έχει να κάνει και με την τοπική κοινωνία. Γιατί πρέπει να πω, μπορεί να είστε ενήμεροι, ότι και με το προηγούμενο τμήμα που υπήρχε, με την προηγούμενη κατάσταση του ΤΕΗ, το οποίο ένα τμήμα μας το πήρε η Κέρκυρα, της λογιστικής, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν το αντικείμενο, υπήρχε το παράδοξο το καλοκαίρι να ζητούν οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων να φεύγουν πάνω στην εξεταστική οι μαθητές για να μπορέσουν να γίνουν Airbnb. Και να βγάζει ανακοινώσεις η εκάστοτε δημοτική αρχή και να κάνει έκκληση να μην συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω πως και από την άλλη θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το γεγονός πως η Λευκάδα είναι ένα υπερτουριστικό νησί τη δεδομένη χρονική στιγμή και όποιοι φοιτητές που θα έρθουν, εκτός από μια φοιτητική αιστεία που θα φτιαχτεί, θα πρέπει να είμαστε και φιλικοί απέναντί τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και συζητιέται και στην τοπική κοινωνία. Πού θα μείνουν όλοι αυτοί όταν θέλουν να έρθουν? Βέβαια, εδώ δεν μπορούν να μείνουν οι αστυνομικοί και οι άλλοι υπάλληλοι. Και οι γιατροί, που ζητάμε γιατρούς και δεν έρχονται. Βέβαια, και οι γιατροί μας κτλ. Άρα, εδώ χρειάζεται λοιπόν να μην βλέπουμε με στενό τρόπο να φέρουμε ένα τμήμα για να να ενισχύει λίγο, να ζωντανέψει λίγο η τοπική κοινωνία κάποιους μήνες και μετά να τα ξεχνάμε τα παιδιά και να πρέπει να τους διώχνουμε, ας πούμε, για να θέλουμε να τους διώχνουμε από τα σπίτια μας για να τα εκμεταλλευτούμε με διαφορετικό τρόπο, όπως είπατε. Αυτό ισχύει. Και ισχύει και για τους άλλους υπαλλήλους και αστυνομικούς και γιατρούς κτλ. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να το δούμε. Τα παιδιά, ένα τμήμα για να γίνει σε έναν τόπο, πρέπει να είναι βιώσιμο, πρέπει να έχει υποδομές, φοιτητικές αιστείες, βιβλιοθήκες και όχι μόνο ένα κτίριο για να γίνουν τα μαθήματα και να στεγάζεται μια γραμματεία. Λοιπόν, αυτά είναι προτάσεις παλιά σκοπή που δεν μας πάνε μπροστά. Εδώ θυμάμαι τον Απόστολο τον Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, τον συντοπίτη μας, ενώ ήταν υπουργός παιδείας, αρνιόταν, ας πούμε, να μπει στη λογική ότι κάθε χωριό και πόλη πρέπει να έχει το δικό του τμήμα. Δεν είναι αξεσουάρ. Δεν είναι αξεσουάρ τα πανεπιστημιακά τμήματα. Είναι σοβαρές ακαδημαϊκές μονάδες που θέλουν υποστήριξη και ακαδημαϊκή, επιστημονική και από την τοπική κοινωνία. Και ούτε θα έρθει ένα τμήμα και θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο μας για να γεμίσουμε τα κενά, ας πούμε, του χειμώνα και μετά να τους διώχνουμε το καλοκαίρι. Αν θέλουμε να έχουμε τουριστικό προϊόν το χειμώνα, πρέπει να βρούμε καινοτόμες άλλες δράσεις που να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Δηλαδή, να μην προσπαθούμε να μπαλώσουμε, να κάνουμε μπαλώματα, ας πούμε. Χρειάζεται μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Όλοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Και τα επιμελητήριά μας,
όλοι οι επαγγελματικοί φορείς και κλάδοι στο νησί μας είναι υπεύθυνοι να πούν τι ανάγκες εκπαιδευτικές έχουμε, πώς βλέπουν το μέλλον των κλάδων τους. Γι' αυτό μιλάμε εμείς για επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν θα πάνε όλοι στα πανεπιστήμια. Δεν θα πάνε όλοι. Αυτό είναι φρούδα, ας πούμε, ελπίδα που έχουν πάρα πολύ. Βγαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, δηλώνουν όποια ασχολείο την άνε και μετά την εγκαταλείπουν και δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτό είναι ανάθεμα για τα δικά μας τα πανεπιστήμια και ναρκοθετεί το μέλλον των ίδιων των παιδιών. Δηλαδή, δεν είναι σωστό για να γίνω εγώ αρεστός να πω «Α, θέλω τμήμα, μα το θέλω το τμήμα, εντάξει, αλλά να έχει προϋποθέσεις». Το λέμε. Και μετά το λέω λοιπόν, θέλω ένα τμήμα, γίνομαι αρεστός και μετά όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Εδώ χρειάζεται συστηματικός και σοβαρός ο δικός χάρτης, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Και αν θέλει ο βουλευτής ή ο δήμαρχος, ο πρώην και ο επόμενος, και η τοπική κοινωνία και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συζητήσει αυτά τα θέματα, πρέπει να κάτσει σε ένα φόρουμ να τα πει και να συμφωνήσει. Και να πέσουν και οι μάσκες. Δεν θέλουμε εδώ πυροτεχνήματα ή εκπαίδευση. Δεν αντέχει άλλα πειράματα. Πάντως να πω. Θα πληρώνουμε αυτά τα πειράματα. Θα πληρώνουν τα παιδιά δηλαδή, όχι. Συμπληρώνοντας πάντως για να δώσω λίγο το ρεπορτάζ, με ανακοίνωση που έχει έρθει από το Πρετανικό Συμβούλιο του Ιωνίου Πανεπιστημίου, θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι Λευκάδα στον ακαδημαϊκό χάρτη και ότι θα πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος πάντων, να δούμε και όλες τις προϋποθέσεις να μην είναι πάλι ένα τμήμα πρόχειρο και φάντασμα. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις με προϋποθέσεις ακαδημαϊκές για να μπορεί να υποστηριχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Και να μην τα βλέπουμε σαν ένα ας πούμε συμπλήρωμα του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή να έχουμε κόσμο, να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, ας πούμε, όταν όλη η Λευκάδα είναι μαραζωμένη. Εγώ πέρασα και περνάω από το χωριό μου όταν πηγαίνω. Βλέπω στο χωριό μου, μάλλον είναι καλή περίπτωση γιατί έχουμε και κόσμο. Πέρασα από όλη τη Λευκάδα μέσα στο καταχύμωνο. Δεν υπήρχε ούτε γάτα σε πάρα πολλά χωριά. Ερημώνουν τα χωριά μας. Λοιπόν, αυτές είναι συζητήσεις που πρέπει να γίνουν για το τι νησί θέλουμε, τι νομό θέλουμε και πώς θα κρατήσουμε τη νέα γενιά εδώ. Τη νέα γενιά εδώ θα την κρατήσουμε και με. Πώς το λένε, ας πούμε, με μεγάλη διεύρυνση των ψηφιακών μας ικανοτήτων. Όταν θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να μπορούν τα νέα παιδιά που είναι γενιά Z ουσιαστικά, είναι μια γενιά που ζει μέσα από το ψηφιακό και τον εικονικό κόσμο. Λοιπόν, χρειάζεται να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδομές καινούργιες ψηφιακές, αλλά και καινοτόμες υποδομές, όπως αυτός ο κόμβος μάθησης που σας είπα. Δεν το λέω έτσι. Αυτό το πράγμα δουλεύει στην Λάρισα. Και ναι. Έχει προσελκύσει πάρα πολύ νέο κόσμο και πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκεί τρέχουν μάλλον 50 ευρωπαϊκά προγράμματα. Λοιπόν, αυτά τα 50 ευρωπαϊκά προγράμματα, σε αυτά δουλεύουν πάρα πολλοί νέοι με διαφορετικές δεξιότητες. Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι έχεις ένα κόμβο και είναι πόλος έλξης. Έτσι κράτας τον κόσμο σου. Λέω μια ιδέα, έτσι. Τα επιμελητήρια και οι άλλοι φορείς επαγγελματικοί θα μας πούνε και άλλες ιδέες. Ελπίζω, αλλά πρέπει να μας τις πούνε κάποια στιγμή. Αλλιώς, μ' αρέσει που ασχολούμαστε με τα κοινά. Όταν ασχολούμαστε με τα κοινά, έχουμε ευθύνη απέναντι στις νέες γενιές. Και ευθύνη όχι να ασχολούμαστε απλά για να καλύψουμε κάποια, ας πούμε, προσωπικά μας θέματα, έτσι να αισθανόμαστε πιο καλά που έχουμε κάποιες θέσεις ή οτιδήποτε, αλλά. Χρειάζεται να βάλουμε πολύ μεράκι, κόπο, δουλειά και όραμα. Στο όραμα, η ικανότητα είναι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ένα φόρουμ συζήτησης, ας πούμε, για να υποθούν όλες αυτές οι ιδέες και οι προτάσεις και για να γίνει ο σχεδιασμός. Έτσι, αυτός ο σχεδιασμός θα πετύχει, γιατί όλοι θα έχουν πάρει μέρος. Αν ο σχεδιασμός γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και σε γραφεία, δεν αφορά τον πολύ κόσμο αυτό. Ο πολύ κόσμο πρέπει να ενεργοποιηθεί για να πει την άποψη και δώσει τις ιδέες του για να υλοποιηθούν πράγματα που θα αφορούν όλο τον κόσμο. Όχι μόνο μια μικρή μερίδα. Δηλαδή, είμαι εγώ, ας πούμε, δεν θέλω τώρα να πω μερίδες, να μην νομίζει ο κόσμος επαγγελματίες που περιμένουν να έχουν ωφέλη από ένα τμήμα, ας πούμε, να πιστεύουν ότι αν γίνει ένα τμήμα και να μην έχει αυτές τις προϋποθέσεις τις σοβαρές, αυτοί μπορεί να δουλεύουν, ας πούμε, στα καταστήματά του ή οτιδήποτε. Αλλά με αυτό να συγχωραγεί. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε βιώσιμα τμήματα, αλλά όχι μόνο τμήματα πανεπιστημιακά. Θέλουμε και δηλαδή. Σας χάσαμε. Δεν ξέρω τι να ακούμε. Την κυρία Αρβανίτη, μας ακούτε? Σας ακούω εγώ. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία, πολύ καλά, πολύ καλά. Λοιπόν, το καταγράφουμε ότι
σημαντική η παρέμβασή σας και έχει ενδιαφέρον με την έννοια ότι γνωρίζετε τα ζητήματα καλύτερα από εμάς μέσα από την ενασχόλησή σας με το συγκεκριμένο αντικείμενο και νομίζω πως κάνατε και στοχευμένη παρέμβαση πάνω σε αυτό, γιατί το να μιλάμε έτσι θεωρητικά νομίζω ότι πολλές φορές δεν έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τη χάσαμε την κυρία Ερβανίτη, δεν μας θέλει το σήμα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, μισό λεπτάκι, γιατί μου έρχονται εδώ πέρα και μηνύματα. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να επικοινωνήσουμε με την κυρία Ερβανίτη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, μάλλον να συνεχίσουμε την συζήτησή μας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πάντως βγήκε και μια ανακοίνωση στήριξης στο Πανεπιστημιακό Τμήμα. Λοιπόν, μένουμε εδώ σε αυτό το θέμα, κυρία Ερβανίτη. Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει το σκεπτικό σας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Συγγνώμη. Έχω τώρα ένα σχόλιο εδώ. Την χάνει, για παράδειγμα, να μας ακούει και ο βουλευτής Λευκάδας, κύριε Ερβανίτη, και μας θυμάμαι την ακρόασή του, όπου ουσιαστικά λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια τι έχουμε κάνει για να κρατήσουμε τις υποδομές. Η προηγούμενη κυβέρνηση πήρε ένα τμήμα μη βιώσιμο του τουρισμού και μας το πήρε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δεν μας ενδιαφέρουν να έχουμε με ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά να προωθούν τα τοπικά συμφέροντα προς εξυπηρέτηση των κατοίκων. Είναι μια κριτική του βουλευτή πολύ σημαντική. Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσουμε αυτό που είπατε όλοι, πώς θέλουμε το Πανεπιστημιακό Τμήμα και να μην βασιζόμαστε μόνο στο να εξυπηρετηθούν η εστίαση ή οι καφετέριες ή να έχουμε φοιτητές, όπου δεν θα έχει αντίκρισμα αυτό το πτυχίο. Γιατί μπορεί να κόβεται και στη βάση του 10. Δεν υπάρχει και η βάση του 10 τώρα πλέον. Υπάρχει και η βάση που δίνουμε εμείς εισαγωγής, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όταν το συγκεκριμένο τμήμα, το προηγούμενο, έμπαινες με 3 ή με 4, πρακτικά δεν θα έρχονταν κανείς και να λειτουργούσε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή η συζήτηση δεν είναι τιμητική για κανείς. Καλύτερες υπηρεσίες για τους νέους. Και οι καλύτερες υπηρεσίες είναι και ένα τμήμα πανεπιστημιακό, με προϋποθέσεις όμως, αλλιώς θα φύτω ζωή και θα κλείσει κάποια στιγμή και όλη μας η ενέργεια θα πέσει σε αυτό που είναι λάθος. Εγώ λέω και στο βουλευτή, αν μας ακούει, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αλλά πρέπει να είναι και ο ίδιος ανοιχτός και να δημιουργήσει προϋποθέσεις διαλόγου. Μην το φοβάτε το διάλογο με την τοπική κοινωνία και να μπούμε όλοι πέρα των ευθυνών μας. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες, όπως είπα, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης για μεταλλικιακή, μεταδευτεροβάθμια διαδρομή. Πού θα πάνε τα παιδιά που δεν θα πάνε στο τμήμα? Στο τμήμα δεν θα πάνε 10.000 κόσμο, θα πάνε 100-200 άτομα. Τα υπόλοιπα παιδιά στη Λευκάδα που μένουν χωρίς προοπτικές. Σωστά. Λοιπόν, χρειάζεται επαγγελματική κατάρτιση και επίσης διαβίου κατάρτιση για τον κόσμο, τους επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες σε όλο τον νομό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επανεκπαιδευτούν. Να μάθουν καλύτερες γλώσσες, να μάθουν καλύτερα το επάγγελμά τους, να μάθουν το customer service, δηλαδή πώς θα εξυπηρετούν τον πελάτη και τον πολίτη. Γιατί πάρα πολλοί, ξέρετε, νοοτροπία ότι πάω, είμαι το παίζω μάστορας, να το πω απλά, και παίρνω τα χρήματα μου και φεύγω. Και δεν υπάρχει καμία καλή δεοντολογία, κώδικας δεοντολογίας για το πώς, επαγγελματικής, για το πώς θα φερθώ στον πελάτη μου. Και έχουμε διάφορα ευτράπελα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε καλύτερους τους επαγγελματίες και θέλουμε την εκπαίδευση να παίξει ρόλο σε αυτό. Νομίζω αρκεί. Το καλύψαμε, νομίζω. Ναι. Το καλύψαμε. Ο βουλευτής μας πρέπει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια και να εκκινήσει αυτή τη διαδικασία διαλόγου. Είναι επίπονη, είναι δύσκολη, αλλά οπωσδήποτε το κύρος του βουλευτή είναι σημαντικό. Λοιπόν, πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά, όπως και των υπολείπων φορέων. Δηλαδή έχουμε αθλητικές ακαδημίες και τα λοιπά. Ο αθλητισμός, αυτό είναι φορέας σοβαρός για την ανάπτυξή μας. Τι είδους εκπαίδευση κάνουμε στη νέα γενιά? Λοιπόν, έχουν και όλοι αυτοί με τα σωματεία, τις ομάδες και τα λοιπά, και οι μεγάλες ιστορικές ομάδες, έχουν ευθύνη για το τι είδους εκπαίδευση, αθλητική παιδεία εμπεδώνεται στο νησί μας και υλοποιείται. Λοιπόν, όπως είναι και το επιμελητήριο, όπως είναι και όλοι οι άλλοι επαγγελματικοί φορείς. Χρειάζεται λοιπόν. Γι' αυτό έχω μιλήσει για βαριά βιομηχανία, δανειζόμενη τον όρο από την αείμνηστη τη Μελίνα Μερκούρη, γιατί η εκπαίδευση, εμείς οι Έλληνες μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Έχουμε το ταλέντο και έχουμε και την διάθεση να το κάνουμε, αλλά θέλουμε οργάνωση. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στα θέματα της πολιτικής. Κύριε Ερβανίτη, υπάρχει μία αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, δεν έχει βρει το βηματισμό του. Δηλαδή, πώς να το πω, το συζητούσα και χθες με τον αναλυτή εκλογικής συμπεριφοράς, τον κύριο Πιστιόλα, ότι προσπαθείτε να βρείτε ένα αφήγημα το οποίο να είναι ελκυστικό στους ψηφοφόρους, γιατί παρατηρούμε ότι παρά τα σημάδια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράτεται
από την δεξαμενή αυτή. Δηλαδή το Πασό Κινάλ παραμένει στα ποσοστά του. Πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό? Πιστεύετε ότι ο λόγος σας δεν περνάει? Πρέπει λίγο να θέσετε την ατζέντα, να μπείτε πιο ενεργά ίσως στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, την ακρίβεια, τις προκλήσεις, τις γεωπολιτικές? Θέλω λίγο το σχολείο σας. Κοιτάξτε, ο χώρος μας έχει μία ανωδική πορεία, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Δεν έχει όμως αυτή την έκρηξη που πιθανότατα ορισμένοι να περίμεναν. Λοιπόν, όπως θυμάστε ότι είχαμε καταγράψει παλιότερα ποσοστά περιόδη, πάνω από το 40%, και πέσαμε στο 4%. Και από εκεί και πάνω, και πέσαμε πολύ γρήγορα. Εντάξει, τώρα λοιπόν είναι ο χώρος μας ανεβαίνει σταδιακά, αργά, αλλά ανωδικά, μπορώ να το πω έτσι. Όχι με ταχύς ρυθμούς, αλλά ανεβαίνει όμως. Καταγράφει μία αύξηση των ποσοστών. Το ζήτημα για το δικό μας το χώρο είναι να δημιουργήσει, όπως είπατε κι εσείς, ένα αφήγημα, δυνατό αφήγημα. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Δεν θέλω να δικαιολογήσω έτσι. Νομίζω όμως ότι η αντιπολίτευση σωστή γίνεται και μέσα στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένες οι προτάσεις και ο αντιπολιτευτικός μας λόγος, χωρίς λαϊκισμούς, μακριά από εμάς αυτό το πράγμα, με πολύ συγκροτημένες απόψεις και πλαίσιο και για την ακρίβεια, ήδη ξεκίνησε το διπορικό για την παιδεία, ο Παραστατήδης, ο βουλευτής μας, μαζί με τον τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ, για την ακρίβεια πάρα πολλές πλαίσεις, όμως προτάσεις και για πολλά άλλα πράγματα, όπως είναι για τα ΤΕΜΠΗ τώρα που ζητάμε να γίνει μια προανακριτική. Και τσακώνεστε με το ΚΚΕ. Ναι, καλά. Τώρα αυτά είναι μέσα σε μια κοινοβουλευτική αίθουσα, οπωσδήποτε μέσα στη Βουλή μας θα υπάρχουν και αυτοί οι διαψηφισμοί, γιατί υπάρχει και η ουσία. Θα το πούμε σε λίγο αυτό. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ συνοδεύει στην ατζέντα, και από την ατζέντα την θέτει πολλές φορές η κυβέρνηση. Έτσι. Εμείς δεν έχουμε ένα ποσοστό τεράστιο για να θέσουμε την ατζέντα και να την υλοποιήσουμε. Εμείς είμαστε το τρίτο κόμμα, δεν είμαστε το πρώτο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως η αντιπολίτευση είναι στιβαρή και είναι προς σωστή κατεύθυνση. Όμως το λέω και αυτό, ότι χρειαζόμαστε ναι αφήγημα. Και όταν το ΠΑΣΟΚ θα βρει το αφήγημα, θα το βρει και η ελληνική κοινωνία. Όσο το ΠΑΣΟΚ δεν το βρίσκει, η ελληνική κοινωνία μένει χωρίς αυτό το αφήγημα. Γιατί ο δικός μας ο χώρος έχει γεννήσει αφηγήματα. Από την αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τον εξυγχρονισμό του Σιμίτη και την πράσινη ανάπτυξη κτλ. Του Γιώργου Παπανδρέου. Άρα, ο δικός μας ο χώρος έφερε πάντα ένα δυνατό αφήγημα σε αυτή τη χώρα. Τώρα, δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει. Φαίνεται ότι δεν έχει αυτό το στιβαρό αφήγημα. Δεν έχει καν αφήγημα για τη χώρα. Ποιο είναι το αφήγημά της? Όσο για πολλές συγκυρίες, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρωτοκαθεντρία. Δηλαδή, έχει ουσιαστικά ηγείται της χώρας εδώ τα τελευταία 4 χρόνια και είναι τώρα στην δεύτερη τετραετία. Ηγείται, γιατί όμως είπαμε τα χαρακτηριστικά ποια είναι. Μπορεί όλο αυτό το υψηλό ποσοστό που πήρε να μην είναι λόγω ιδεολογικού προσήμου. Απλά πείθει τη δεδομένη και χρονική στιγμή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ότι μπορεί να κουμαντάρει το καράβι καλύτερα. Αυτό δείχνει. Ακριβώς. Δεν έχει αφήγημα ούτε η Νέα Δημοκρατία, αλλά για διάφορους, όπως είπατε και εσείς, λόγους, τώρα έχει ας πούμε πείσει τον ελληνικό λαό ότι είναι το καλύτερο κόμμα για να προχωρήσει και σε αυτή την τετραετία. Όμως βλέπουμε πάρα πολλά σημάδια, πώς το λένε, εκφυλιστικά να τα πω έτσι. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι ένα φιλοευρωπαϊκό και φιλελεύθερο κόμμα, προσπαθεί να είναι εξυγχρονιστικό, αλλά όμως έχει σκοντάξει σε πολλά θέματα τα οποία βγαίνουν στο προσκήνιο. Και φυσικά ελέγχει και μεγάλο μέρος, να μην πω το σύνολο του δημόσιου λόγου. Έτσι, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν βγάζουν προς τα έξω την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε, το αφήγημα το ψάχνει ακόμα. Ένα αφήγημα το οποίο θα μπορέσει να ενώσει την ελληνική και να εμπνεύσει την ελληνική κοινωνία. Αυτό το ψάχνουμε, πραγματικά. Εγώ θα έλεγα εκεί να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Χρειάζεται η κοινωνία να ξαναπιστέψει, γιατί είναι μια κοινωνία η οποία είναι παραζαλισμένη από τις κρίσεις, έτσι. Σωστά. Δεν είναι απλό αυτό το πράγμα που σας λέω. Είναι πραγματικά παραζαλισμένη. Όμως ήθελε μια σανίδα σωτηρίας για να μπορέσει να ορθοποδήσει κάπως. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την παραζάλη, πραγματικά πρέπει να βρούμε το βηματισμό μας σαν κοινωνία, να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα που έρχονται, τα πολύ μεγάλα θέματα και τις επόμενες κρίσεις. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα δεν έχει αυτό, ούτε και αυτή έχει αυτό το όραμα. Δεν το βλέπω.
Και θα περίμενε κάποιο από ένα κεντρό που θέλει να είναι κεντρό πρωθυπουργό και τα λοιπά να το έχει, αλλά δεν το βλέπω. Πραγματικά. Όταν εννοείται αφήγημα, η κυβέρνηση όμως αυτή τη στιγμή μπορεί να πει ότι πήραμε την επενδυτική βαθμή, προσπαθεί να βελτιώσει αυτό το κλίμα τη οικονομία. Αυτό δεν είναι αφήγημα. Αυτό η επενδυτική βαθμίδα θα την παίρναμε έτσι κι αλλιώ αν τηρούσαμε συγκεκριμένα πράγματα δημοσιονομική πειθαρχία, σταθερότητα κτλ. Ένα κόμμα όπως το Πασό θα το έκανε και αυτό. Δεν είναι το αφήγημα αυτό. Το αφήγημα είναι να πεις για τον 21ο αιώνα είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και βλέπουμε, αντί να μας το πει αυτό η Νέα Δημοκρατία, έχει το σχέδιο ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, το συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες και δεν έχει αυτό. Έχω πει πολλές φορές ότι οι πολιτικοί πρέπει να έχουν παιδευτική λειτουργία. Πρέπει η κοινωνία μαζί με τους πολιτικούς χέρι-χέρι να συζητήσουν για την επόμενη μέρα το όραμα. Πάνε οι εποχές που η κοινωνία έβραζε μέσα, ας πούμε, μετά τον εμφύλιο πόλεμο ή μετά την Χούντα, που έγινε όλη αυτή η έκρηξη της μεταπολίτευσης. Η κοινωνία ήθελε νέα πράγματα και έδειξε την κατεύθυνση, π.χ. τότε προς το Πασόκ με την αλλαγή. Είπε, αλλάξτε το κράτος, αλλάξτε την κοινωνία. Και έγιναν αυτές οι τεράστιες αλλαγές. Τώρα δεν βλέπουμε οραματική, ας πούμε, πολιτική από την Νέα Δημοκρατία. Αλλά όλοι ζητάνε από το Πασόκ να έχει όραμα. Το Πασόκ οφείλει να δημιουργήσει το όραμα και το αφήγημά του. Εκεί θέλουμε δουλειά. Το παραδέχομαι. Θέλει δουλειά. Αλλά ας δούμε σε σχέση με την Δημοκρατία. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να εξχρονιστεί τις πολιτικές του ψηφιακού κράτους κτλ. Όλα αυτά είναι καλά, προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά χρειάζεται εμβάθυνση και όχι πελατειακές σχέσεις. Όχι απευθείας αναθέσεις, τις κάνει. Αν τις κάναμε εμείς, θα μας κοιτάγανε όλα τα μέσα ότι κάνουμε πελατειακές ή ότι δίνουμε, ας πούμε, ψίχουλα με τα πάσες και όλα αυτά. Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει όλα αυτά τα πάσες για οτιδήποτε, όλα αυτά τα επιδόματα και νομίζω ότι κάνει πολιτική με αυτό. Πού είναι ο έλεγχος στην αγορά για να πέσει η ακρίβεια? Δεν είναι όλες οι κρίσεις εισαγόμενες. Εντάξει, θα πει ότι έδωσε πρόστιμα, έριξε κάποια πρόστιμα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Έχει εξοπλίσει τις αρχές, τις ανεξάρτητες για να κάνουν τη δουλειά τους με στελεχειακό δυναμικό και με πόρους. Εδώ μιλάμε για έλεγχο, αρρωτικούς ελέγχους στην αγορά. Για να μην τολμάει ο άλλος να εσχροκερδίσει. Τώρα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος κυβέρνησης, μετά από 4 τόσα χρόνια που κυβερνάει, ανακάλυψε ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Και το είπε κιόλας και κούνησε και το δάχτυλο. Μα τι κάνεις τόσα χρόνια για να μην είναι μπανανία και να μην νομίσει ο καθένας να πουλάει ένα σαμπουάν εδώ 7 ευρώ και στο εξωτερικό να το πουλάει υποδιπλάσια, ας πούμε. Αυτό κάτι συμβαίνει, είναι στρέβλωση. Εδώ δηλαδή δεν λειτουργεί ο αγαπημένος τους καπιταλισμός με καλό τρόπο. Mm-hmm. Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, είναι δικιά τους αδυναμία να ελέγξουν όλους αυτούς που είναι και ομοειδεάτες, τέλος πάντων τους υποστηρίζουν, να ελέγξουν όλα αυτά τα συμφέροντα. Λοιπόν, οι απευθείες αναθέσεις επίσης, οι συγκαλύψεις επίσης. Εδώ έγινε στα Τέμπη μια τεράστια καταστροφή. Mm-hmm. Για τις οικογένειες και για την πατρίδα μας. Γιατί χάσαμε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους. Δεν έχει βγει ακόμα στο πόρισμα της δικαιοσύνης. Δηλαδή, εδώ γίνεται μια συζήτηση στη Βουλή και λέμε εμείς ότι ας πιάσουμε το νήμα από εκεί που πρέπει για να διορθωθούμε επιτέλους. Παρά όλοι θέλουν μια συγκάλυψη. Δηλαδή, άμα πεις ότι θα κάνω παιδιά μια εξεταστική επιτροπή από τη δεκαετία του 90, τους πιάνω όλους δήθεν. Και μετά, δηλαδή, απλά να πούμε να λέμε, να συζητήσουμε κάποιες μέρες και μετά το ξεχάσουμε. Εμείς εδώ λέμε προανακριτική εδώ και τώρα για να τηθεί απλωτοφόρος, να λειτουργήσει με ανακριτική και εισαγγελική διάσταση αυτή η Επιτροπή και να βρει, επιτέλους να βρει ευθύνες στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν θέλουμε λογοδοσία. Τη φοβόμαστε. Ενώ θα πρέπει κάθε ευρωπαϊκή χώρα, mm-hmm. η σύστημα που ψεύδει τον εαυτό του, είναι σύστημα λογοδοσίας. Δηλαδή, γίνεται κάτι, πρέπει να αποδοθεί ευθύνη. Αλλιώς δεν διορθωνόμαστε. Άμα πάμε να τα καλύψουμε και να το παίξουμε εμείς με συμψηφισμούς ότι είμαστε το καλό κόμμα που κυβερνάει, αφού σε όλα υπάρχουν τέτοια ζητήματα διαφθοράς και οτιδήποτε. Αλλά εδώ, μόνο στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε συστημικές διαφορές, ώρες-ώρες. Δηλαδή, οι ίδιοι οι ταγοί της εξουσίας είναι διεφθαρμένοι και έχουν εγκαταστήσει παραμάγαζα, όπως τις υποκλοπές, ας πούμε, κτλ. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να είμαστε. Να πιάσουμε την κατάσταση στην ουσία της και να φέρουμε αλλαγές νοοτροπία. Να φέρουμε αυτό. Μην χαλάνε τα λόγια τους και να παραπλανούν τον λαό ότι φέρνουν αλλαγή. Δεν φέρνουν αλλαγές στην κοινωνία. Μάλιστα. Ούτε την κοινωνία τη βοηθάνε να αντιμετωπίσει
τις σύγχρονες κρίσεις που θα είναι πολλαπλές και πάρα πολλές και στο μέλλον και στο άμεσο μέλλον. Είδατε τώρα τι έγινε με τη θετική αλλαγή, με τις, ναι, όλες αυτές τις καταστροφές. Μάλιστα, μάλιστα. Τι θα γίνει εδώ, θέλω να σας πω ένα τελευταίο για να μην σας καθυστώ. Και να συνοψίσουμε, ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θυμάστε όταν έγινε η καταστροφή με τις πυρκαγιές στην Εύβοια, με τα ραντατζούμ και μεγάλες, ας πούμε, πώς το λένε, τυμπανοκρουσίες, βγήκε μια επιτροπή με έναν πρώην δήμαρχο Καλαμάτας, τον Μπένο, για να ανακάω η Εύβοια. Πού είναι τα αποτελέσματα της Άγκαμψης, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Τώρα που έγινε τέτοια καταστροφή, που όλος ο παραγωγικός ιστός ετινάχθηκε στον αέρα, δεν ακούσαμε τίποτα. Επίσης, χρειάζονται εργατικά χέρια και στη Λευκάδα, παντού, στην γεωργία μας και στον τουρισμό μας κτλ. Πώς θα έρθουν αυτά τα εργατικά χέρια? Έχει απάντηση η κυβέρνηση και ο βουλευτής μας για αυτά τα ζητήματα? Πώς θα βγει η παραγωγή του χρόνου? Δεν μπορώ να βλέπω τη μάνα μου 80 χρονών να δουλεύει στα χωράφια για να βοηθάει τον αδερφό μου, επειδή δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Δεν μπορώ να περιμένω από τη γενιά αυτή τα περίφημα γυραφιά να μην αντέχουν να μένει η γη τους ακαλλιέργητη. Μέχρι τη στιγμή να δουλέψουν στη γη. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Και θέλουμε ανάπτυξη. Επίσης, τουρισμός. Θα αναπτυχθεί η Λευκάδα και αναπτύσσεται. Εντάξει, για ορισμένους, όχι για όλους. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει μέρισμα και τρώει ο κόσμος ψωμί που λένε. Μέχρι πού θα φτάσει αυτή η τουριστική ανάπτυξη? Ανεξέλεγκτη. Σε λίγο η Λευκάδα θα βουλιάξει, δεν θα χωράει η άνθρωπο. Με τι υποδομές? Αυτά θα πούμε τίποτα για αυτά τα ζητήματα. Ας τα βάλουμε μπροστά. Δεν είναι μόνο να πετάξουμε ότι θα γίνει μια μαρίνα, καλά θα γίνει, αλλά ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν είχαν νερό, φωνάζαν τα ξενοδοχεία, δεν είχαν νερό και ρεύμα κτλ. Λοιπόν, αυτά χρειάζεται να τα συζητήσουμε και με σοβαρότητα. Και είπα, εγώ διαπίστωσα και το λέω με λύπησμο ότι πολλοί που ασχολούνται στην πολιτική και στη Λευκάδα, είναι μικρός ο τόπος η Λευκάδα μας, το κάνουν από ιδιωτελείς σκοπούς ή κριτήρια, ή για να ή νομίζουν ότι η πολιτική είναι αξεσουάρ δικιά τους, ας πούμε. Έτσι, ή τους προσθέτει κάτι στο κύρος τους, στο κύρος που πρέπει να έχουν. Δεν είναι τα πράγματα. Χρειάζεται σοβαρότητα και ευθύνη. Θέλω λίγο να συμπληρώσω κάτι και να κλείσουμε. Στα σχόλια που μου έχουν έρθει από τους ακροατές που τα είδα τώρα, γενικότερα επειδή μιλάμε για ένα στρεβλό μοντέλο και αναφερθήκατε λίγο πριν και στην Εξεταστική Επιτροπή, κάποιοι μου λένε ότι θα πρέπει να γίνει όμως διαχρονικά. Και επί Πασόκ που κυβέρνησε και από το 97, δηλαδή οι στρεβλώσεις και οι παθογένειες δεν έγιναν τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν. Να σας το πω κάτι. Λέγοντας αυτό, καταρχάς εμείς μιλάμε για προανακριτική. Εξεταστική λένε, εμείς θέλουμε προανακριτική για να διερευνηθεί πραγματικά αυτή η περιλάλητη σύμβαση που είχε γίνει, τη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης, για να δούμε γιατί δεν έγινε. Από το 2014 είχε ψηφιστεί αυτή η σύμβαση. Γιατί δεν έγινε και να αποδοθούν ευθύνες. Αν υπήρχε αυτό το σύστημα, δεν θα θρυνούσαμε θύματα. Σε μια γραμμή να έχουμε σύγκρουση. Μία γραμμή έχουμε, σαν δυτικό, πιο παλιά. Εάν θέλουμε να συζητήσουμε για το, ας πούμε, από το 90 ή από τότε που βγήκε το Πασό κτλ., μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θα χάσουμε χρόνο ως προς το συγκεκριμένο σημείο. Εάν βάλουμε τώρα φρένο και συστήσουμε αυτά που λέω, δηλαδή αν αποδοθούν τώρα ευθύνες για αυτό που έγινε, τώρα για τα Τέμπη, θα σταλθεί ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι, παιδιά, η ανομία τέλος, το πάρτι τέλος. Μάλιστα. Η απόδοση ευθυνών είναι εδώ. Αν θέλουμε απλά να βαράμε νερό στο χαβάνι και να συζητάμε και νέες 14 τι έγινε, Μπορεί να το κάνουμε, αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή, το έχουμε κάνει και άλλες φορές. Και η αείμνηστη γεννηματά ζητούσε φανταστική για τη χρεοκοπία της χώρας μας από την εποχή του Σιμίτη. Ούτε αυτό έγινε. Γιατί τότε δεν συνέφερε κανένα από αυτούς τους αντιπάλους μας. Πραγματικά. Γιατί με τους λαϊκισμούς τους μας ούλεξαν περισσότερο. Λοιπόν, θέλουμε για τα Τέμπη προανακριτική τώρα να κινηθεί η διαδικασία, να υπάρχει μήνυμα λογοδοσίας. Και ένα άλλο εμβληματικό θέμα, η κυβέρνηση ετούτη, όχι να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν αφορά την ελληνική κοινωνία που πέφτει ο κόσμος. Ας βρει ένα άλλο θέμα να αποδώσει ευθύνες. Ωραία. Ναι. Πρέπει να κλείσουμε. Πάντα έχει ενδιαφέρον ο λόγος σας και έτσι είναι γεμάτος επιχειρήματα από τη δική σας βεβαίως πολιτική οπτική και μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει και διάδραση με τον κόσμο. Πρέπει να κλείσουμε όμως, γιατί έχουμε τελειώσει πρακτικά. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε δεύτερο κύκλο συζήτησης, εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε πάντα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, γιατί εμείς, ξέρετε, τώρα ο λαός αποφάσισε, μας
έβαλε στη θέση που μας έβαλε στο χώρο μου και εμένα προσωπικά που κατέβηκα και διεκδίξα την ψήφα του. Άρα διακριτικά θα τα παρακολουθώ και χαίρομαι να επανέλθουμε. Φυσικά, και φυσικά θα συζητάμε γιατί είστε και σκεπτόμενος πολίτης πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ πλέον. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, νομίζω ότι εδώ κάπου τελειώσαμε. Η κυρία Αρβανίτη είναι και ακαδημαϊκός και έχει και τη δική της οπτική. Νομίζω ότι η συζήτηση που πάντα γίνεται χωρίς προεκλογικές αντιπαραθέσεις από ένα πολιτικό πρίσμα είναι χρήσιμη. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο το μοντέλο γενικότερα που σκεφτόμαστε σε διάφορα ζητήματα.